αλήθεια, σας λέω, είναι από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Λες και παντρεύω τα παιδιά μου. Άλλωστε, όλον αυτόν τον καιρό και δεν ήταν λίγος, γνωριστήκαμε τόσο πολύ και αγαπηθήκαμε τόσο βαθιά και με το χάρη που ήρθε με τόση χάρη εδώ να μας καλύψει κάτι που το είχαμε ανάγκη δίπλα στον Αντωνάκη, να αγαπηθούν τόσο πολύ, να συνεργαστούν τόσο όμορφα, να ψάλλουν και οι δυο μαζί και να μην θέλουμε να τελειώσουν οι απορριπτήρες. Τον αγαπήσαμε πολύ. Κατευθείαν όμως γνωρίσαμε και αγαπήσαμε και το έτερο μίμηση, που και εκεί είδαμε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι, να παλεύεις και να μην το βάζεις κάτω. Έμαθα κοντά σου, αντρομαχημικά. Έμαθα. Μακάρι να μπορούσαν να γνωρίσουν όλοι την ψυχή σου και την καρδιά σου. Δοξάζω τον Θεό που γνωρίζει τέτοια πλάσματα και ένα μπορώ να πω, ότι αν πιάσουν όλες τις προσευχές που είπαμε σήμερα από εσάς τους δυο, θα δούμε θαύματα στη ζωή σας. Εγώ θέλω να σας έχω κι άλλο ποτάμι. Μην μου φύγετε, γιατί τώρα που σας αγάπησα τόσο πολύ, θα πονάω κάθε Κυριακή που δεν σας βλέπω. Είναι η καρδιά μου έτσι φτιαγμένη από τα παιδικά μου χρόνια που έμαθα να αγαπάει πολύ. Δεν ξέρω γιατί, προσπαθώ να τη μειώσω και δεν μειώνεται. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που σήμερα μας χαρίσατε αυτές τις στιγμές, γιατί θα το εξομολογηθώ τώρα. Είναι ο πρώτος γάμος που κάνουμε στη λειτουργία και δεν σας κρύβω ότι είχα και αρκετή αγωνία και εγώ πώς θα τα καταφέρω. Μακάρι να μην φάνηκε πολύ. Οι ευχές μου λοιπόν και οι προσευχές μου, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη μου και η έννοια μου θα σας συντροφεύουν σε όλη σας τη ζωή. Και όταν θα είμαι εδώ και θα περπατάω μαζί σας, και όταν θα φύγω και κάπου θα είμαι, αν είμαι σε καμιά γωνιά του ουρανού, από εκεί θα κάνω περισσότερη προσευχή. Να είστε καλά. Και ξέρετε κάτι, θα το πω σήμερα. Έχω γραμμένα όλα τα ζευγάρια που πάντρεψα και κάνω για όλα τα ζευγάρια ευχές και προσευχές. Όλοι καμιά φορά σχολιάζουμε ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις. Αλλά έλεγε ο καιρό Παΐσιος, αν η κρίση, λέει, και η κατάκριση γινόταν προσευχή, τότε θα είχε μέγιστη ωφέλεια για αυτόν και για αυτήν και για αυτούς που εμείς βλέπουμε και σχολιάζουμε. Προσευχή και αγάπη. Αν υπάρχει προσευχή και αγάπη, κερδίζουμε και εμείς από το Θεό. Διότι έλεγε ο Γεροπαΐσιος, αν παιδάκι μου, λέει, προσευχητής για όλον τον κόσμο και δεν προλάβεις ή κουραστείς ή δεν έχεις χρόνο ή να προσευχητείς για τον εαυτό σου, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός
θα ακούσει πολύ και τα δικά σου τα βάσανα και τα προβλήματα και τα αιτήματα και θα σου τα δώσει διπλά και τριπλά. Αν όμως, συμπλήρωνε ο γέροντας, προσεύχεσαι για σένα, λες για σένα, αλλά δεν αφήσεις ούτε χώρο στην καρδιά, ούτε χώρο στο χρόνο σου να πεις λόγια προσευχής και για τους συνανθρώπους σου, τότε κανένας Θεός δεν σε βλέπει, κανένας Θεός δεν σε ακούει. Καλή μου νηφούλα, φίλτα τι μου αδρομάτι. Είμαι σίγουρος ότι στο σπιτάκι σας κάπου σε μια γωνιά υπάρχει μια Παναγιά. Εκεί να έχετε και ένα καντιλάκι και να ξέρετε κάτι. Αν πάτε μπροστά στην Παναγιά αγκαλιά με το χάρι, ό,τι και αν ζητήσετε θα σας το δώσει η Παναγιά. Όχι ο καθένας κρυφά μόνος του. Δεν είναι εκεί η Παναγιά τότε. Η Παναγιά είναι όταν είμαστε όλοι μαζί. Και αν κάνετε πολύ προσευχή, τότε μη φοβάστε τον διάβολο ή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γεμάτοι κακία. Αυτοί είναι ανίσχυροι, διότι διάβολος και κακία δεν έχουν καμία δύναμη αν απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο Σταυρός, η Παναγιά, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και η προσευχή μας. Και επειδή σήμερα δεν πρέπει με τίποτε να ξεχάσω κι εγώ αυτό που έχει θησαυρό η καρδιά μου, τους αρχαγγέλους που γιορτάζουν σήμερα, πόσο ζηλεύω και είπα και ξαναείπα στη λειτουργία που δεν είμαι σε έναν αρχάγγελο σήμερα που γιορτάζει. Και έχουμε πρώτα τον Αρχάγγελό μας στη Μανταμάδο, εκεί που έχει κερδίσει την καρδιά μας. Τον Αρχάγγελο στη Θάσο, τον Αρχάγγελο στη Σύνη, που τον έχω στο γραφείο του και ήρθε με θαυμαστό τον τρόπο στα χέρια μας, για να μας θυμίζουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Ρωτάχαμε τον γέροντα Παΐσιο, για ακούστε, τι ωραία μας το έκανε παραστατικά. Γέροντα, υπάρχει μωρέ ο άγγελος, τον έχεις δει εσύ ποτέ τον άγγελό σου? Και κάθε φορά που του λέγαμε αυτό, γύρναγε δίπλα και χάιδευε. Εμείς βλέπαμε να χαϊδεύει τον αέρα, αλλά όπως το έκανε έλεγε, «Να το αγγελάκι μου, εδώ το έχω» και το χάιδε. Καμιά φορά όμως λέει στενοχωριέται και πάει εκεί πίσω και έδειχνε τον κορμό από την ελιά και με κοιτάει με λαχτάρα, «Πότε θα τον ξαναφωνάξω να έρθει να με πάρει αγκαλιά και να τον πάρω αγκαλιά». Υπάρχουν οι άγγελοι. Και όταν δεν μας φτάνει ο άγγελος, υπάρχουν οι αρχάγγελοι, η Παναγιά, οι Άγιοι και πάνω από όλους μας και μέσα σε όλους μας και μαζί με όλους μας υπάρχει ο ίδιος ο Θεός. Μην νιώθουμε μόνοι μας, μωρέ. Μην νιώθουμε απελπισία, μωρέ. Αυτός είναι σποράκα του διαβόλου. Εμείς να γυρνάμε τα μάτια μας στο Θεό, στην Παναγιά, στους αγγέλους, στους αρχαγγέλους, στους αγίους όλους. Και όταν δεν μπορούμε να τους βρούμε αυτούς, τότε πάμε στον Παπά. Γι' αυτό τον έχει τον παππούλι, να μας πάρει αγκαλιά και να μας δείξει που είναι ο Θεός, που είναι οι Άγιοι, που είναι οι Αρχάγγελοι, που είναι οι Άγγελοι, που είναι η Παναγία. Αχ, σύ, αχ, αχ, αχ.
τότε ναι, αυτό πρέπει να κάνει ο παπάς και να διαλύσει ό,τι κακίες και λύση και φτώνει και εγωισμοί υπάρχουν, που αυτά σκοτεινιάζουν και δεν βλέπουμε τον ήλιο που είναι ο ίδιος ο Θεός. Εύχομαι λοιπόν σήμερα πρώτα στα παιδιά μας, στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, στη χαρά μου, στην αγάπη μου που είστε, να ζήσετε όχι χαρούμενοι, ούτε ευτυχισμένοι. Τρεις χαρούμενοι και τρεις ευτυχισμένοι. Για να βλέπουν και τα παιδιά σου, θρέα δωμάτια μου, και να χαίρονται εσείς. Και μαζί με το φυσικό του πατέρα. Ναι, υπάρχει και θα υπάρχει και πάνω. Με αυτό ή με εκείνον το ρόλο που η ιστορία και τα γεγονότα και τα λαθάκια σας που κάνατε τον έφεραν. Αλλά η δικιά μας καρδιά, η δικιά μας ψυχή πρέπει να έχει μόνο αγάπη, μόνο χαρά, μόνο γαλήνη, μόνο Θεό, για να μπορούμε να πορευόμαστε τρεις χαρούμενοι και τρεις ευτυχισμένοι. Και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, και έχουμε και αυτούς που γιορτάζουν, χρόνια πολλά, να τους σκεπάζουν όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, σας ξανά ευχαριστώ και σας ξανά αγαπώ. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.